Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, 25 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Λιβάνου, όπου βρίσκονται τα σκάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αλάσια και Θησέας. Ο Λίβανος αρνείται να παραλάβει 5 βάρκες με 500 περίπου παράνομους μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν προς την Κύπρο. 2 σκάφη της Λιμενικής σπέβδουν στο σημείο για να βοηθήσουν τα 38 άτομα της Λιμενικής και του στρατού που βρίσκονται στο Αλάσια και τον Θησέα. Θα πάμε κατευθείαν αίθουσα σύνταξης. Θα πάμε στον αρχισυντάκτη του Δελτίου, τον Δημήτρη Μανουσάκη. Έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Όπως ανέφερες και εσύ, Πέτρα, πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη εξέλιξη, καθώς έχουμε 5 βάρκες με τουλάχιστον 500 παράνομους μετανάστες, περίπου 25 ναυτικά μίλια από το Λίβανο, σε διεθνή ύδατα, τους οποίους ο Λίβανος δεν δέχεται πίσω. Αρνείται δηλαδή να τους παραλάβει, ενώ όπως γνωρίζουμε, ξεκίνησαν από τις ακτές του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, αυτή την ώρα που μιλάμε, 2 σκάφη της Λιμενικής και της αστυνομίας κατευθύνονται προς την περιοχή με στρατιωτικούς αλλά και μέλη της ΜΑΔ, με τους οποίους να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, διότι λόγω του πολέμου στη Γάζα δεν λειτουργούν τα συστήματα GPS. Έτσι. Οι ώρες, Δημήτρη, είναι πραγματικά πολύ δύσκολες και γίνονται ακόμη δυσκολότερες, καθώς όπως επισημαίνεις, η επικοινωνία είναι πολύ δύσκολη και μάλιστα αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες από 5 υπουργεία, από 4 υπουργεία, με συγχώρεις. Από το Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και το Υπουργείο Άμυνας. Να αναφέρουμε, Πέτρα, ότι εκτός από τις 5 βάρκες με 500 παράνομους μετανάστες που δεν δέχεται ο Λίβανος, τα ραντάρ της Δημοκρατίας έχουν εντοπίσει άλλον ένα στόχο, ο οποίος φαίνεται να είναι βάρκα πάλι με παράνομους μετανάστες, ο οποίος είναι αδύνατο να πλησιαστεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πέτρα, να πούμε ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη και για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτή είναι ίσως μια ευκαιρία για να αποδειχθεί εάν ο Λίβανος τελικά, στη βάση των όσων συμφωνήθηκαν στην τελευταία επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή και τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, θα τηρήσει την υπόσχεσή του, τις δεσμεύσεις του. Ακριβώς. Αν και μάλλον φαίνεται να τα τεινάζει όλα στον αέρα η Βηρύτος. Φαίνεται να μην τηρεί την υπόσχεση αυτή, δίδοντας ίσως ένα βήμα στον Πρόεδρο για να δείξει σε όλη την Ευρώπη το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή μας, η οποία, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, φαίνεται να είναι η πρώτη χώρα πλέον υποδοχής όλου αυτού του κύματος. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια οι Σύριοι που θέλουν να φύγουν μέσω του Λιβάνου και θέλουν βεβαίως να φύγουν προς την Κύπρο και προς άλλους προορισμούς. Ωστόσο, φαίνεται ότι τη δεδομένη στιγμή εμείς αποτελούμε τον πρώτο προορισμό τους. Μάλιστα. Θα σε αφήσουμε, Δημήτρη, θα σε αποδεσμεύσουμε για την ώρα να συνεχίσει τη διερεύνηση του θέματος, το οποίο προέκυψε το τελευταίο τέταρτο, να επισημάνουμε. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη και καθοριστική εξέλιξη. Από επίσημες πηγές. Ναι. Λοιπόν, θέμα ορών είναι όμως και η επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, με το Τελ Αβίβ να σχεδιάζει επώδυνα